Έχουμε πέσει και εμείς στο σφάλμα. Έχουμε λίγο κρατήσει περισσότερο, οπότε δυστυχώς δεν υπάρχει πολύς χρόνος για ερωτήσεις. Ένας μόνο μικρός, μια μικρή δυνατότητα, σε περίπτωση που κάποιος έχει ερώτηση να διατυπώσει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ένα πεντάλεπτο, γιατί ήδη έχουμε φάει και εμείς μισή ώρα από την επόμενη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί σε αυτή την αίθουσα. Οπότε, όποιος έχει ερώτηση και θέλει να απαντηθεί, μπορεί να την υποβάλει τώρα. Όχι πολλές, μία, κύριε Κότση, θα σας δώσω. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος μπροστά και μετά ο κύριος Κότση, τώρα το μικρόφωνο θα πρέπει να σας το φέρω εγώ. Α, όχι, όχι, καθίστε, καθίστε, κύριε Κουτσούτη. Έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω την ιδιότητά μου. Λέγομαι Νησίμ Μπεν Μαγιόρ, για πολλούς που είναι πάνω στο πάνελ είμαι γνωστός, και εκπροσωπώ την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων. Έχω δύο ερωτήσεις, αλλά θα μείνω λόγω του περιορισμένου χρόνου μόνο στη μία, η οποία αφορά αυτά τα οποία υπόθηκαν τώρα σήμερα για την προστασία του καταναλωτή. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλές έξυπνες λεγόμενες συσκευές εντός εισαγωγικών, οι οποίες δεν προστατεύουν καθόλου τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και με δεδομένο ότι οι πάροχοι του ψηφιακού περιεχομένου στην τηλεόραση μπορεί βέβαια αυτοί να έχουν το πρόγραμμα, να έχουν τα μέσα μετάδοσης, τα δίκτυα κλπ. Αλλά εάν δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα σωστός δέκτης, το αποτέλεσμα δεν είναι εκείνο το οποίο θα επιθυμούσε κανένας. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλοί δέκτες οι οποίοι ονομάζονται μεν έξυπνοι, αλλά πάρα πολλές από τις λειτουργίες τους αφενός μεν δεν εξηγούνται ικανοποιητικά στους καταναλωτές, ή υπάρχουν λειτουργίες οι οποίες καλύπτονται κάτω από ιδιωτικά σχήματα δυνατοτήτων. Ένα τυπικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι, σας λέει ότι έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το περιεχόμενο, βάζετε το stick. Το stick όμως γράφεται σε ένα format το οποίο το διαβάζει μόνο ο συγκεκριμένος δέκτης. Δεν το διαβάζει καμία άλλη συσκευή. Το θέμα λοιπόν είναι, το ερώτημα είναι αν οι δύο βασικοί πάροχοι ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου στην Ελλάδα, μαζί με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η οποία έχει την αρμοδιότητα, είναι διατεθειμένοι να κάνουν κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των καταναλωτών και την εποπτεία της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Να γίνει και η δεύτερη ερώτηση, και αν είναι να τα απαντήσουμε μαζί, ακριβώς λόγω χρόνου. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το εξής. Υπάρχει στο θέμα της σχεδίασης της ψηφιακής τηλεόρασης και του ψηφιακού ραδιοφώνου μία κρίσιμη παράμετρος, η οποία είναι η επαλήθευση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του σχεδίου, τουλάχιστον στην ψηφιακή τηλεόραση, από ό,τι γνωρίζω, με μετρήσεις, διότι δεν αρκεί να παίρνουμε ένα πρόγραμμα, να το βάζουμε στον υπολογιστή και ένα ψηφιακό χάρτη και να μας ζωγραφίζει κάποιες εικόνες. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα επαληθεύσουμε. Για την τηλεόραση, από ό,τι γνωρίζω, δεν έγινε αυτή η διαδικασία. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, εάν για την περίπτωση του ψηφιακού ραδιοφώνου επαληθεύθηκε το πρόγραμμα με το οποίο έγινε η σχεδίαση του χάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε, κύριε Γκότση, να κάνετε και εσείς δικές σας και να σας απαντήσουμε αμέσως για τον κύριο Γκότση για να κλείσουμε. Έρχονται οι επόμενοι ομιλητές, δηλαδή. Μία ερώτηση θα κάνω. Καταρχήν, βέβαια, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους τους εισηγητές, που οι εισηγήσεις τους ήταν πολύ καλές και νομίζω μας λύσαν πάρα πολλές απορίες και κάλυψαν όλο το φάσμα. Και να ευχηθώ στον κύριο Μωρόνη κουράγιο, γιατί τραβάει το μεγαλύτερο κουπί. Αλλά βέβαια, βετεράνος είναι, έχει και αντοχές. Η τεχνολογία δεν την ελέγχουμε, εμείς μας επιβάλλεται. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα την αξιοποιήσουμε. Εκεί η ερώτησή μου θα είναι προς την
αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής, την κυρία Σγό, δεν θυμάμαι το όνομά της. Αυτή τη στιγμή τρέχει ο διαγωνισμός για το ψηφιακό ραδιόφωνο για τους παρόχους εκπομπής. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι διεκδικώ μία άδεια παρόχου εκπομπής στην περιοχή της Αττικής. Μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχουν 11 κέντρα εκπομπής. Και αν κερδίσω αυτή την άδεια όταν γίνει τώρα τον Απρίλιο, πότε θα γίνει και τα λοιπά, σε πόσο χρόνο υπολογίζει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να υλοποιηθεί, όταν για όλα αυτά τα κέντρα είναι χαρτογράφητα, ένας που θα πάρει μία άδεια θα πρέπει να εξασφαλίσει σημείο χώρο για να κάνει τις εγκαταστάσεις του. Για τις εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές, πέραν το ότι υπάρχει μία ισχύς και ένα διάγραμμα εκπομπής και τίποτε άλλο. Λοιπόν, και αν με αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται ότι μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θυμόμαστε τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι απευθύνονται καταρχήν στους δύο εκπροσώπους συνδρομητικής τηλεόρασης και στην κυρία Σγόρα. Οπότε, θέλετε πρώτη. Καλησπέρα. Σχετικά με την ερώτηση της προστασίας του καταναλωτή και το φορμάτ θέασης, και αν έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που είναι η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Δεν είμαι νομικός, αλλά σαν εργαζόμενος και σαν καταναλωτής, έτσι, και σαν πολίτης, οφείλουμε να δείξουμε την απαραίτητη ευαισθητοποίηση στο θέμα και να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε γρήγορα να εφαρμόσουμε και πρακτικά πια το νέο κανονισμό, το GDPR, που θα είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου και ο οποίος καλείται να ρυθμίσει όλα τα θέματα αξιοποίησης δεδομένων του χρήστη. Το νόημα είναι να αξιοποιούμε τα δεδομένα του χρήστη για τον ίδιο τον χρήστη και όχι για να παραβιάζουμε την ιδιωτικότητά του. Τώρα, σχετικά με το format αποθήκευσης συγκεκριμένων μορφών αναπαραγωγής στα στικάκια στους αποκωδικοποιητές, να πω ότι αυτός είναι περιορισμός που πηγάζει από τους παρόχους του περιεχομένου και δεν μπορεί να είναι να αναπαράγεται οπουδήποτε. Αυτό έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων του περιεχομένου, έτσι όπως και εμείς σαν πάροχοι τα προμηθευόμαστε. Είτε είναι τα στούντιο, είτε είναι οι αθλητικοί φορείς και ούτω καθεξής. Άρα, όταν έχουμε πάρει μία ταινία από ένα στούντιο και το δείχνουμε σε ένα ειδικό παράθυρο, πολύ πριν, παράθυρο θέασης, πολύ πριν γίνει διαθέσιμο στην ελεύθερη τηλεόραση, οι πάροχοι μας υποχρεώνουν να παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε να διασφαλίζουν εκείνοι ότι το περιεχόμενό τους δεν θα είναι διαθέσιμο παντού και ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της πειρατείας. Ελπίζω να σας κάλυψα. Όχι, θα συμφωνήσω κι εγώ με αυτά που είπε ο κύριος Αντωνόπουλος. Όπως αναφέραμε κι εμείς, το θέμα της πειρατείας είναι τεράστιο και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σαν αυτά που αναφέρατε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τις μετρήσεις, το λογισμικό που χρησιμοποιείτε το χρησιμοποιούν όλες οι ρυθμιστικές αρχές και τα υπουργεία, γιατί ξέρετε, στα κράτη-μέλη, άλλος έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση του χάρτη, άλλος έχει τις συχνότητες. Όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιακή τηλεόραση, υπάρχει το τμήμα της εποπτείας και τότε που γίνανε οι έλεγχοι υπήρχαν συνεργεία τα οποία πήγαν σε διάφορες περιοχές με πληθυσμό πάνω από 400.000, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι έγινε ο έλεγχος για να δούμε ότι αν ικανοποιούνται αυτά που περιγράφει ο χάρτης συχνοτήτων. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με το ψηφιακό ραδιόφωνο. Δηλαδή, έχουμε το λογισμικό, από εκεί και πέρα θα γίνει και ο αντίστοιχος έλεγχος. Και μια τελευταία, επειδή μου με ρωτήσατε και γι' αυτό, για το ψηφιακό ραδιόφωνο, να πούμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το χάρτη για την τηλεόραση. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα για να βρει κάποιος ένα οικόπεδο, να βάλει τους φοβούς κτλ. Αν έχετε παρατηρήσει, τώρα στο συγκεκριμένο χάρτη συχνοτήτων δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μια απόκληση από το σημείο 500 μέτρων. Και σαν Εθνική Επιτροπή προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε τους χρόνους και για την αδειοδότηση των κυριοσυστημάτων, αλλά και να διευκολύνουμε σιγά σιγά αυτή τη διαδικασία.
έτσι ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε, αν ενδιαφέρεστε, το δίκτυο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα κάνετε ραδιόφωνο, εννοείται. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να παραδώσουμε και το αμφιθέατρο για την επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλεσμένους μας για τα όσα ενδιαφέροντα μας έχουν πει και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, στο μηντιακό τοπίο.